από τα χέρια μας, που αυτά αλλάζουν και μεγαλώνουν καθώς μεγαλώνουμε και εμείς, έτσι είναι ακριβώς και ο λόγος μας. Έχει μέρη. Αγαπητοί μου γονείς και αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα σας. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την υπέροχη υποστήριξη που δείχνετε σε εμένα και στα βίντεό μου. Τα βίντεο αυτά είναι για εσάς, είναι φτιαγμένα για τα παιδιά. Μπορείτε λοιπόν να συνεχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα και να με ακολουθείτε, να μου κάνετε follow σε ένα από τα 3 κανάλια, εδώ, Instagram ή Facebook. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με κάποια γραμματικά φαινόμενα τα οποία απασχολούν τώρα την ηλικία σας. Είστε πλέον μεγάλα παιδιά, Δευτέρας, Τρίτη Δημοτικού και θα πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι τα μέρη του λόγου. Τα μέρη του λόγου είναι σαν ένα ζωντανός οργανισμός. Όπως ο ζωντανός μας οργανισμός συνέχεια αλλάζει και αποτελείται από πολλά μέρη, από τα μαλλιά μας, από τα χέρια μας, που αυτά αλλάζουν και μεγαλώνουν καθώς μεγαλώνουμε και εμείς, έτσι είναι ακριβώς και ο λόγος μας. Έχει μέρη. Τα μέρη αυτά είναι το πρώτο, το ρήμα, που θα δούμε στην πορεία τι είναι, όταν κάτι κάνω, είναι το ουσιαστικό, τα ονόματα, τα ζώα, τα πράγματα και είναι και τα επίθετα, οι λέξεις που στολίζουν αυτά τα ουσιαστικά. Για να δούμε όμως ένα παράδειγμα από το καθένα. Ρήματα, πρώτο μέρος του λόγου που θα ασχοληθούμε. Για να δούμε τι είναι λοιπόν. Τα ρήματα είναι όταν κάτι κάνω. Εγώ τραγουδώ. Εγώ τραγουδώ. Πάντα για να βρω άμα μια λεξούλα είναι ρήμα, ρωτάω. Τραγουδώ. Εγώ, αφού τραγουδώ, είναι ρήμα. Κάτι κάνω. Ένα άλλο παράδειγμα είναι. Παίζεις. Κάτι κάνεις. Τρέχει. Χοροπηδάει. Και ούτω καθεξής. Συνεχίζουμε με τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά είναι πολύ απλά το όνομα. Παράδειγμα, η Άννα. Είναι τα ζώα, τα ζωάκια μας. Παράδειγμα, ο σκύλος. Και τέλος, είναι τα πράγματα. Για παράδειγμα, η καρέκλα, το θρανίο και τα λοιπά, όλα τα άψυχα, αυτά που δεν έχουν ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι τα ουσιαστικά είναι και οι λεξούλες που δείχνουν ιδιότητα και κατάσταση. Για παράδειγμα, το τρέξιμο. Είναι κάτι που είναι άψυχο, κάτι που δεν το βλέπουμε και δεν πιάνεται. Συνεχίζουμε με τα επίθετα. Τα επίθετα είναι οι λέξεις που στολίζουν, δηλαδή που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά συνήθως και χαρακτηρίζουν αυτά τα ουσιαστικά. Να καταλάβουμε λοιπόν τη διαφορά ουσιαστικού με επιθέτου, θα δώσω το εξής παράδειγμα. Η όμορφη μαμά διαβάζει. Καταρχάς, το διαβάζει επειδή κάτι κάνει η μαμά, τι θα είναι παιδιά μου? Θα είναι ρήμα, πιστεύω ότι το βρήκατε όλοι σας. Η μαμά, αφού είναι όνομα, θα είναι ουσιαστικό. Και η όμορφη που χαρακτηρίζει τη μαμά είναι το επίθετο. Τη στολίζει, μας δείχνει πως είναι η μαμά. Το τελευταίο παράδειγμα που θα κάνουμε για σήμερα είναι να αναγνωρίσουμε αν τρεις λέξεις που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, όπως αγαπώ, αγάπη, αγαπητός, είναι και το ίδιο μέρος του λόγου. Αγαπώ. Εγώ αγαπώ, κάτι κάνω. Άρα σίγουρα αυτή εδώ η λέξη θα είναι ρήμα. Η λέξη αγάπη
η αγάπη είναι ένα θηλυκό ουσιαστικό, ένα ουσιαστικό. Δείχνει το συναίσθημα. Και η λέξη αγαπητός, για να δούμε, μπορώ να πω η αγαπητή μαμά, για παράδειγμα. Ναι, αφού μπορώ να χαρακτηρίσω τη μαμά με αυτή τη λέξη, να τη στολίσω δηλαδή, είναι ένα επίθετο. Τώρα λοιπόν που έχετε καταλάβει ποια η διαφορά μεταξύ ρήματος, ουσιαστικού και επιθέτου, μπορείτε να παίξετε με τους γονείς σας. Μπορούν να σας ρωτάνε, τι είναι για παράδειγμα το παίζω? Εσείς θα τους απαντάτε αναλόγως. Είναι ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο και ούτω καθεξής. Καλή διασκέδαση!